Χρόνης Βάρσος, φιλόλογος, ιστορικός, ερευνητής, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Βάρσο, στο News Hub. Καλημέρα σας, κύριε Δαμαβολίτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μαζί με τον κύριο Βάρσο θα κάνουμε μια πλοήγηση στους ιστορικούς διαδρόμους από την Επανάσταση του 1921 και πριν την Επανάσταση σε μια σειρά ιστορικών εκπομπών που αρχή γενομένης από σήμερα θα κάνουμε την πρώτη εισαγωγική εκπομπή που θα μας κατατοπίσει ο κύριος Βάρσος για το περιβάλλον και το γεωπολιτικό τοπίο της εποχής. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την προετοιμασία του ελληνισμού για την Επανάσταση και τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν από όλα τα στοιχεία. Στη συνέχεια θα έχουμε μία σειρά από εκπομπές που θα αναφερθούμε ανάλογα με τη χρονιά και τα γεγονότα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Βάρσο, με το γεωπολιτικό τοπίο της Επανάστασης του 1821 και θέλω να ξεκινήσω ευθύς αμέσως με το ερώτημα: πώς διαμορφώνεται το γεωπολιτικό ανάγλυφο της εποχής και ποια είναι τα μπλοκ εκείνης της εποχής και ο σχετισμός δυνάμεων? Πολύ ωραία. Για να μπορέσει να μελετήσει κάποιος την Επανάσταση του 1921, πρέπει να δει τι συμβαίνει ακριβώς την χρονική στιγμή την οποία ξέσπασε. Δηλαδή τον Φεβρουάριο του 1921 με την Επανάσταση της ηγεμονίας από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, και σιγά σιγά από το Μάρτιο και μετά με την Επανάσταση στον κυρίως ελλαδικό χώρο και τον νησιωτικό χώρο και την Κρήτη, όπου η Επανάσταση έλαβε διαστάσεις και έκανε αυτή την εποπτεία των 9 χρόνων μέχρι το 1829 και μέχρι το 1832 διπλωματικά για να αποκτήσει αυτό το μικρό ελληνικό κράτος μέχρι τη γραμμή Αμβραγικού Παγασιτικού. Για να δούμε τι συνέβη και να μπορέσουμε να αναλύσουμε το γιατί ξέσπασε το 1821 και ποια ήταν η προετοιμασία της φιλικής εταιρείας που ιδρύθηκε το 1814 και ποια ήταν τα σχέδιά της, πρέπει να μπούμε λίγο, να μεταφερθούμε 200 χρόνια πριν και να μπούμε λίγο στο πνεύμα της εποχής. Να δούμε δηλαδή τι ήταν η Ευρώπη του 1821, τι ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία του 1821 και, όπως είπατε πολύ σωστά, σε μια δεύτερη εκπομπή να δούμε λίγο και την εικόνα του ελληνισμού εκείνης της εποχής, των παροικιών, το δημογραφικό πεδίο, το οικονομικό, την ναυτιλία, την πολεμική εμπειρία ασφαλώς από τις προηγούμενες επαναστάσεις και το ρόλο της φοινικής εταιρείας, όπως προετοιμάστηκε ιδεολογικά και οργανωτικά η επανάσταση, αλλά και το κίνημα του νεοελληνικού διαφωτισμού, το ρόλο του Καποδίστρια και ούτω καθεξής. Να δούμε καταρχάς ποια είναι η κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είναι αυτό που ήταν καταρχάς, δηλαδή μια αυτοκρατορία η οποία, ιδίως μετά το 1421, με τον Σουλτάνο τον Μουράτ, που έχει μια μεγάλη επέκταση στα Βαλκάνια. Αναφέρω το 1421 γιατί είχε μεσολαβήσει η καταστροφή από τους Μογγόλους του Ταμερλάνου, του Βαγιαζίτ, με τη μάχη της Άγκυρας το 1402. Μετά το μεσοδιάστημα των εμφυλίων πολέμων μεταξύ των Οθωμανών και την σταθεροποίηση της κατάστασης από τον πατέρα του Μάμας του Κορσική, ακολουθήσει η επέκταση στα Βαλκάνια, η οποία θα κρατήσει περίπου, υπολογίστε, 250 χρόνια. Δηλαδή μέχρι την αποτυχία, τη δεύτερη αποτυχία στην Βιέννη το 1683, όπου συνασπισμένη πλέον η Ανατολική Ευρώπη, Αυστρία, Πολωνία, Ρωσία και Βενετία, θα συγκρουστούν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δύο χαρακτηριστικές συμφωνίες, συνθήκες, όπως είναι του Κάρλοβιτς το 1689 και του Πασάροβιτς το 1715, το 1718 συγγνώμη, θα δώσουν τα όρια επέκτασης των Οθωμανών. Από εκεί και μετά αρχίζει η κάμψη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και σιγά σιγά θα μπλέκεται σε όλο και περισσότερους πολέμους με τους Ρώσους και τους Αυστριακούς κυρίως, που είναι οι δύο πολύ ισχυρές έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δυνάμεις. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα βιώσει αναταραχές, καθυστέρηση οικονομική, τεχνολογική, στρατιωτική και φυσικά τις εδαφικές απώλειες των δύο συνθηκών του Κάρλοβιτς και του Πασάροβιτς. Και με εσωτερικά προβλήματα διοικητικά και οικονομικά. Πολλά που δημιουργούν κυρίως οι γενίτσαροι. Έχουμε και την ανατροπή ενός εξυγχρονιστή Σουλτάνου, του Σελήμ Τρίτου, ο οποίος ανεβαίνει την εποχή που αρχίζει η Γαλλική Επανάσταση, το 1789, και θα ανατραπεί από τους γενιτσάρους το 1807 στην προσπάθειά του να φτιάξει τακτικό στρατή, να εξυγχρονίσει την ήδη καταραίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Την εποχή που συζητάμε έχουν προηγηθεί σοβαρά γεγονότα, όπως είναι η Σερβική Επανάσταση του 1804-13. Μέσα στους Ναπολεόντιους πολέμους, οι Σέρβοι επαναστατούν για 9 χρόνια με τον Καραγεώργη. Θα μεσολαβήσει βέβαια στο ίδιο διάστημα και ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1806-1812. Είναι ο τελευταίος Ρωσοτουρκικός πόλεμος που θα λήξει με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, ο οποίος θα δείξει τα όρια των Οθωμανών αλλά και την ανωδική ισχύ της Ρωσίας. Δεν έχουμε άλλο Ρωσοτουρκικό πόλεμο μέχρι τότε, ο οποίος θα γίνει το 1828 μέσα στην Ελληνική Επανάσταση και καθώς η Ελληνική Επανάσταση κλείνει τα τελευταία 2 έτη. Οι Σέρβοι θα δείξουν ότι έχουν τη δυνατότητα οι Βαλκανικοί λαοί, όταν είναι οργανωμένη η επανάστασή τους και κυρίως όταν είναι ενωμένοι, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους Οθωμανούς. Οι Σέρβοι δεν θα το πετύχουν αυτό, παρόλο που θα κάνουν 2 ακόμα επαναστάσεις, το 14 και το 15-17. Το 17 μάλιστα θα δολοφονηθεί ο Καραγεώργιεβιτς, που είναι μεγάλη απώλεια για την ελληνική υπόθεση, διότι είχε προσεγγίσει τη φοινική εταιρεία, και θα αναλάβει ο Μίλος ο Μπρένοβιτς. Το ίδιο συμβαίνει και με τους 2 Οθωμανούς πασάδες, Αλβανούς πασάδες συγκεκριμένα, που είναι σε πολύ μεγάλη άνοδο και ισχύ, τον Μουσταΐ της Σκόδρας, ο οποίος θα εμπλακεί και στην Ελληνική Επανάσταση του 1823, γνωρίζουν για τη μάχη του Κεφαλόπουλου και την πολιορκία του Αιτωλικού και του Μεσολογγίου του 23. Φυσικά και η περίπτωση του Αλή Πασά, στην οποία θα επανέλθουμε γιατί είναι η πιο σημαντική από όλες. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι στην Βόρειο Αφρική υπάρχουν 3 οντζάκια, όπως λέγονται, δηλαδή υποτελεί κράτη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην Αλγερία, την Τίνιδα και την Τρίπολη της σημερινής Λιβύης. Εκεί πέρα τα κράτη αυτά είναι αυτονομημένα, έχουν αρκετά ισχυρή ναυτική παρουσία, θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του Οθωμανικού στόλου μέσα στη διάρκεια της Επανάστασης μοίρες από την Αλγερία, την Τίνιδα και την Τρίπολη, που θα βοηθήσουν τους στόλους τους Οθωμανικούς εναντίον του ελληνικού στόλου. Είναι και οι πιο αξιόμαχοι εξάλλου. Είναι ο Μπέις της Αλγερίας, ο Χουσέιν Νταΐ. Είναι η δυναστεία των Χουσεϊνίων στην περιοχή της Τίνιδας, οι οποίοι είναι αρκετά ισχυροί, κάνουν και πολύ μεγάλη πειρατεία στη Μεσόγειο μάλιστα. Και η δυναστεία των Καραμανλίδων στην περιοχή της Τρίπολης, ο Πασάς της Τρίπολης όπως λέγεται. Αυτοί έχουν αυτονομηθεί περίπου από τις αρχές του 18ου αιώνα. Υπολογίστε από το 1711 στην Τρίπολη και από το 1705 στην Τίνιδα. Επίσης υπάρχει η περίπτωση του Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου, ο οποίος στα πλαίσια της εκστρατείας του Ναπολέοντα του 1798 στην Αίγυπτο έχει αρχίσει να ανεβαίνει και το 1804 Αλβανός από την Καβάλα και αυτό. Έχει καταφέρει να φτιάξει ένα πολύ μεγάλο Αιγυπτιακό κράτος, το οποίο έχει εξυγχρονιστεί, φέρνει έμπειρους αξιωματικούς βετεράνους των Ναπολεοντίων πολέμων, Γάλλους, Ιταλούς κυρίως, χτίζει ένα σημαντικό στόλο που θα μπει στο Αιγαίο το 1824 και θα ανατρέψει τις ισορροπίες ασφαλώς στην Ελληνική Επανάσταση. Έχει επεκτατικές διαθέσεις στο Βόρειο Σουδάν, το οποίο καταλαμβάνει μέχρι το 2024 και είναι ο κύριος παράγοντας, ο οποίος μέσω του γιου του Ιμπραήμ θα ανατρέψει το μεγάλο κίνημα των Βαχαβιτών στη Σαουδική Αραβία από το 1811 ως το 1818, που απειλούσε τη σταθερότητα στην περιοχή. Στις περιοχές της σημερινής πολύπαθης Μέσης Ανατολής, δηλαδή αυτό που ορίζουμε ως Συρία, Λίβαν, Παλαιστίνη, υπάρχει μία διαρκής σύγκρουση από τον Απρίλιο του 1921 ως τον Απρίλιο του 1923 μεταξύ Πασάδων. Ο Μπαϊράν των Αδάνων, ο Μουσταφά του Καλυπή, ο Δερβής της Δαμασκού συμμαχούν εναντίον ενός πολύ ισχυρού και ικανότατου Οθωμανού διοικητή, του Αμπντουλάχ Μπιν Αλή. Είναι ο Πασάς της Σιδώνας, με πρωτεύουσα την Άκρα, τον οποίον στηρίζει ο Μπεσίρ του Λιβάνου. Οι Έλληνες μάλιστα προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον Μπεσίρ του Λιβάνου και, αν είναι γνωστό, έχουμε και την εκστρατεία του Λιβάνου το Μάρτιο του 1926 σε αυτά τα πλαίσια. Οι οποίοι αυτοί οι δύο πασάδες, ο Αμπντουλάχ και ο Μπεσίρ, έχουν την υποστήριξη του Μεχμέτ Αλή. Επί 2 χρόνια, πρέπει να το σημειώσουμε, στον Απρίλιο του 23, γίνονται αλλεπάλληλες συγκρούσεις μεταξύ αυτών των δύο μπλοκ εξουσίας. Ενώ και μέχρι το Μάρτιο του 21, να σημειώσουμε, η Αλγερία με την Τίνιδα βρίσκονται σε πολεμική σύγκρουση. Λίγο πιο ανατολικά, όπου τελειώνουν και τα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υπάρχει ο Πασάς της Βαγδάτης, ο Νταούτ Πασάς όπως λέγεται, ο οποίος είναι μια άλλη δυναστεία των Μαμελούκων της Βαγδάτης. Δεν έχουν σχέση με τους Μαμελούκους της Αιγύπτου, είναι κάτι άλλο. Κατάγονται και αυτοί από την περιοχή του Καυκάσου.
οι οποίοι από το 1704 έχουν πάρει και αυτή την εξουσία και είναι η μη αυτόνομη υπό μία έννοια. Οπότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει ελάχιστη ισχύ και έλεγχο σε αυτές τις περιοχές που είναι τρομερά εκτεταμένες, όπως αντιλαμβάνεστε, από το Αλγέρι μέχρι την Βαγδάτη. Όλο αυτό που μας περιγράφεται, αν κάνουμε ένα νοητικό σχήμα με κεντρικό σημείο την Ελλάδα, βλέπουμε ότι ανοίγονται ομόκεντροι κύκλοι τους οποίους φωτίζεται διαδοχικά. Δύο σημεία μόνο θέλω ακόμα να μας σχολιάσετε. Τι γίνεται με την Περσία εκείνη την εποχή και τι γίνεται με την άλλη μεριά του Ατλαντικού, γιατί έχουν και εκεί γεγονότα. Βεβαίως, θα φτάσουμε αμέσως και εκεί. Το επόμενο που πρέπει να δούμε οπωσδήποτε είναι το ισχυρό κράτος της Περσίας. Είναι αυτό που ονομάζουμε το κράτος της δυναστείας των Κατζάρων. Εκεί υπάρχει ένας πολύ ισχυρός και φιλόδοξος ηγεμόνας, Σιήτης, η Σιητική Περσία είναι αυτή, ο Φάθαλισσα, ο οποίος έχει αυτός σαν τον Μεχμεταλή δημιουργήσει ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού του Περσικού στρατού και του κράτους και είναι απειλητικός απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σε αυτό το σημείο μόνο θέλω να μας διευκρινίσετε κάτι. Η κόντρα και η όξυνση που υπάρχει μεταξύ των δογμάτων του Ισλάμ, τους Σιήτες και τους Σουνίτες, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά εκείνη την εποχή με σήμερα? Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή η κόντρα των Σιητών και των Σουνιτών ξεκινάει το 681 με τη σύγκρουση που γίνεται στα πλαίσια της δυναστείας των Ουμεϊαδών. Είναι μια θεολογική διαφορά ασφαλώς, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια γεωπολιτική σύγκρουση, όπου το περσικό κράτος είτε με τη μορφή της δυναστείας των Σαφαβιδών μετά το 1500, είτε με τη μορφή της δυναστείας των Κατζάρων μετά το 1800, είναι ένας μόνιμος γεωπολιτικός αντίπαλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γι' αυτό έχουμε περίπου 10 περσοοθωμανικούς πολέμους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ο φιλόδοξος αυτός ηγεμόνας της Περσίας όχι μόνο θα διεκδικήσει η γεωπολιτική ισχύ στην περιοχή, αλλά από τον Οκτώβριο του 20 προς τα τέλη δηλαδή του 20 έχουμε πολλές συνοριακές συγκρούσεις όπου εμπλέκονται και κουρδικές φυλές και τον Αύγουστο του 21, ενώ ήδη δηλαδή είναι εν εξελίξη η Ελληνική Επανάσταση, θα ξεσπάσει ο γνωστός, όχι και πολύ γνωστός ίσως, Περσοοθωμανικός πόλεμος, ο οποίος θα κρατήσει μέχρι τον Ιούλιο του 23, δηλαδή 2 χρόνια. Υπολογίστε ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την Ελληνική Επανάσταση, καθότι ενεπλάκησαν περίπου 100.000 οθωμανικά στρατεύματα σε αυτή την περιοχή των Ανατολικών Συνόρων και ασφαλώς δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν στον κυρίως ελλαδικό χώρο και να ενισχύσουν τις οθωμανικές δυνάμεις στην προσπάθεια καταστολής της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτός είναι ο ένατος πόλεμος ο οποίος θα γίνει. Βοηθάει τα μέγιστα την Ελληνική Επανάσταση σε κάθε περίπτωση. Ταυτόχρονα να πούμε ότι υπάρχει η σύγκρουση εσωτερικά, δηλαδή ο ρόλος των γενιτσάρων, ο οποίος είναι υπονομευτικός. Η γενιτσάρ δεν είναι αυτό που ήταν, δηλαδή το επίλεκτο σώμα που γνωρίζουμε, που τον 15ο, το 16ο, το 17ο αιώνα σαρώσανε στα ευρωπαϊκά πεδία μάχης και κατέλαβαν πάρα πολλές πόλεις και περιοχές. Ήταν το φόβητρο, ας το πούμε, της Ευρώπης. Έχουν παρακμάσει, είναι πολύ σε αριθμό πλέον, είναι κάπου 100-120.000 τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά είναι ανενεργοί, δεν είναι μάχημοι και σε αυτόν τον αριθμό τον εντυπωσιακό που σας είπα, υπολογίστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εγγραφεί μόνο για να παίρνουν το μισθό. Δηλαδή η μάχημη κατάστασή τους είναι πολύ κακή και γι' αυτό δεν παίρνουν μέρος, αρνούνται να πάρουν μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. Σώματα γενιτσάρων θα πολεμήσουν μόνο στις ηγεμονίες εναντίον του Υψηλάντη και στην καταστροφή της Εύβοιας το 23 και το 24. Και να πούμε δεν θα εμπλακούν αλλού γενίτσαροι. Και το 26 βέβαια, ως γνωστόν, θα το πούμε αυτό κάποια στιγμή, θα εξωθούν από τον Σουλτάνο Μαχμούτ τον Β', ο οποίος είναι ο Σουλτάνος Επανάστασης από το 1808 στο 1839. Και να πούμε ότι το σώμα των γενιτσάρων δεν ήταν Τούρκοι στο μεγάλο ποσοστό. Όχι, όχι, είναι εξισλαμισμένοι χριστιανοί, Έλληνες ασφαλώς, Σέρβοι, Βούλγαροι, Γεωργιανοί. Και κοιτάξτε, ενδεικτικά έτσι παραδείγματα είναι οι μεγάλοι ηγέτες, όπως είναι ο Χουρσίτ Πασάς, όπως είναι ο Κιουταχής, το πιο εμβληματικές έτσι ηγετικές φυσιογνωμίες στο στρατιωτικό επίπεδο των Οθωμανών. Αυτό είναι πολύ σημαντική πληροφορία, ότι προέρχονται από τα σώματα των γενιτσάρων αυτές τις εμβληματικές φυσιογνωμίες.
Βεβαίως, είναι εξισλαμισμένοι χριστιανοί. Που είναι η γνωστή φράση της εποχής, τούρκεψε και φράγκεψε. Από την ώρα που κάποιος γίνεται μουσουλμάνος, ουσιαστικά φεύγει από το χώρο της χριστιανοσύνης και του ελληνισμού, υπ' αυτή την έννοια. Και αυτό το έχετε ζήσει και εσείς στην Κρήτη, βέβαια, όπου ένα μεγάλο κομμάτι εξισλαμισμένων κριτικών, οι λεγόμενοι τουρκοκριτικοί, ήταν οι πιο μεγάλοι δόκτες του ελληνισμού στην Κρήτη. Και οι γενίτσαροι έχουν παρουσία στην Κρήτη, τώρα επί τη ευκαιρία που το αναφέρω, που το λέμε, και είναι πάρα πολύ μαχητικοί ασφαλώς. Από εκεί ενδεχομένως να έχει μείνει και η φράση «ο ζήλος του νεοπροσύλλητου». Βεβαίως, βεβαίως. Διότι η ταυτότητά τους είναι αυτή. Δηλαδή μιλάνε κριτικά, για παράδειγμα, αλλά είναι πιστοί στο Ισλάμ και φυσικά μεγάλοι διώκτες του ελληνισμού. Μια τέτοια περίπτωση είναι και οι γενίτσαροι της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι συνεχώς σκέφτονται στάσεις εναντίον του Σουλτάνου. Αυτό θα οδηγήσει τον, θα το δούμε αυτό αργότερα, θα οδηγήσει στην καταστροφή τους τον Ιούνιο του 1826, στην πλήρη εξόντωσή τους και του σώματος των γενιτσάρων που θα πάψει να υπάρχει στα πλαίσια και της δημιουργίας τακτικού στρατού. Ένας άλλος παράγοντας, για να ανέβουμε και λίγο πιο βόρεια, είναι η Ρωσία. Η Ρωσία έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, μετά το 1700, έχει εμπλακεί σε μια σειρά ρωσικών πολέμων, τους οποίους σταδιακά, ειδικά την εποχή της Μεγάλης Εκατερίνης, κερδίζει. Αρχίζει και γίνεται μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη και ως εκ τούτου αρχίζει ο γνωστός αγγλο-ρωσικός ανταγωνισμός, δηλαδή ο κίνδυνος κατάρρευσης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η αντικατάστασή του από μια ισχυρή Ρωσία που με έδρα την Κωνσταντινούπολη θα βγει στα ζεσταρά της Μεσογείου. Η Ρωσία την εποχή αυτή έχει κερδίσει τον τελευταίο, όπως είπαμε, Ρωσικό πόλεμο του 1806-1812, αλλά και αυτή βιώνει ζητήματα που σχετίζονται, και τώρα θα πάμε και στο ζήτημα της Γαλλικής Επανάστασης, τις συνέπειες της Γαλλικής Επανάστασης. Η Γαλλική Επανάσταση και ο Ναπολέοντας συντάραξαν την Ευρώπη. Και όχι μόνο συντάραξαν την Ευρώπη, αλλά δημιούργησαν και τις προσδοκίες στους ευρωπαϊκούς λαούς για ένα μέλλον καλύτερο και ασφαλώς δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για νέες επαναστάσεις, παρόλο που οι ισχυροί του κόσμου, αυτό που λέμε η Ιερά Συμμαχία δηλαδή της εποχής, πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και πρέπει να καταστέλλεται εν τη γενέση της κάθε επανάσταση. Έτσι σιγά σιγά γύρω στο 1820 ξεσπάνε μια σειρά από επαναστάσεις. Οι πιο σημαντικές που μας αφορούν, γιατί πλησιάζουν προς το χρόνο έναρξης της επανάστασης, είναι στην Ισπανία τον Ιανουάριο του 1820, εκεί ο Ισπανικός στρατός, φιλελεύθεροι αξιωματικοί, συνταγματικοί δηλαδή, εξεγέρθηκαν στο Κάδιξ, ο στρατηγός Ραφαέλ Ντελεριέγκα Ινιούνιες, εναντίον του Ισπανού βασιλιά, και τον εχμαλώτησαν και προσπάθησαν να δημιουργήσουν καταστάσεις συνταγματικές. Η Ιερά Συμμαχία αντέδρασε αργά για την περίπτωση της Ισπανίας ενιωτέων, θα στείλει τον Απρίλιο του 23 σχεδόν 120.000 γαλλικό στρατό για να καταστήλει την επανάσταση της Ισπανίας. Λίγο πιο δίπλα από εμάς υπάρχει η Ιταλία. Η Ιταλία τότε δεν υπάρχει ως κράτος φυσικά, υπάρχουν 6 κράτη, τα οποία είναι όλα υπό αυστριακό έλεγχο και αυστριακή προστασία. Ένα από αυτά είναι Νεάπολη, επαναστατεί τον Ιούνιο του 20. Ανατρέπεται ο βασιλιάς της Νεάπολης, είναι το βασίλειο των δύο Σικελιών, όπως λεγόταν τότε. Είναι η επανάσταση των Καρμπορνάρων, μια ισχυρή οργάνωση, πολυμελής μάλιστα, η οποία είναι φορέας των απόψεων της Γαλλικής Επανάστασης, θέλει να ανατρέψει την απόλυτη μοναρχία, να φέρει σύνταγμα, φιλελεύθερες ιδέες. Που όμως αυτού του είδους επαναστάσεις δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με την ελληνική επανάσταση. Το κοινωνικό νομίζω είναι... Ασφαλώς όχι. Είναι καθαρά κοινωνικές επαναστάσεις. Στρέφονται κατά των γεωκτημόνων, της καθολικής εκκλησίας και της απολύτου μοναρχίας. Και φυσικά της αυστριακής επιρροής. Έχουν ασφαλώς και εθνικά χαρακτηριστικά, αλλά όχι στο βαθμό που θα αποκτήσει η ελληνική επανάσταση, που έχει η ελληνική επανάσταση ή οι προηγούμενες επαναστάσεις των Ελλήνων, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, γίνανε δεκάδες επαναστάσεις, επαναστατικά κινήματα, κυρίως τοπικού χαρακτήρα, πλην των ορλοφικών που ήταν πανελλαδικά, εναντίον των Οθωμάνων, την απελευθέρωση. Στην Νεάπολη, λοιπόν, ήδη υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση για την Ιερά Συμμαχία, καθώς οι επαναστάτες έχουν εισέλθει στην πόλη της Νεάπολης και έχουν επιβάλει σύνταγμα. Το ίδιο θα συμβεί και στο Πεδεμόντιο. Το Πεδεμόντιο είναι το κράτος του Πιεμόντε, όπως λέγεται, έχει έδρα το Τωρίνο, λέγεται και Βασίλειο της Σαρδινίας, διότι περιλαμβάνει τη Σαρδινία. Εκεί θα ξεσπάσει επανάσταση τον Φεβρουάριο του 1921.
Η Αυστρία κατά συνέπεια πρέπει να καταστήλει αυτές τις δύο επαναστάσεις. Και πραγματικά στον επόμενο χρόνο, το 1821, θα το δούμε αυτό, στα συνέδρια της Ιεράς Συμμαχίας, θα αποφασιστεί η εισβολή του Αυστριακού στρατού στην Ιταλία. Ακόμα και λίγο παραπέρα προς τον Ατλαντικό υπάρχει η επανάσταση της Πορτογαλίας τον Αύγουστο του 20, η οποία θα κρατήσει και αυτή περίπου μέχρι το Μάιο του 23, όταν θα κατασταλεί η επανάσταση και στην Ισπανία, με συνταγματικούς και φιλελεύθερους αξιωματικούς. Γιατί συμβαίνουν αυτά? Διότι έχει ξεσπάσει μεγάλη επανάσταση στη Λατινική Αμερική. Η Αμερικάνικη Ήπειρος από το Μεξικό μέχρι την γη του Πυρό, την Αργεντινή, βρίσκεται σε επαναστατικό αναβρασμό από το 1814. Οι εμβληματικές μορφές του Σιμών Μπολιβάρ στην Βενεζουέλα, που θα φτιάξει τη Μεγάλη Κολομβία, όπως λεγότανε, του Χωσέ Σαν Μαρτίν στην Αργεντινή, του Βισέντε Γκερέρο στο Μεξικό, του Φρανσίσκο Ντε Μιράντα, συνεγείρουν τους λαούς της Λατινικής Αμερικής που θα επαναστατήσουν για να απαλλαγούν από τον Ισπανικό ζυγό. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη Βραζιλία εναντίον των Πορτογάλων. Η κατάσταση στη Λατινική Αμερική ασφαλώς ανησυχεί στην Ευρωπαϊκή Ιερά Συμμαχία, η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τους Ισπανούς να καταστήλουν αυτά τα κινήματα, κάτι που δεν το πετυχαίνουν ασφαλώς. Είναι ενδεικτικό το Μεξικό, ας πούμε, να κηρύσει την εξαρτησία του μετά από περίπου 10-11 χρόνια επανάσταση, από το 1810 ξεκίνησε η Μεξική, το Φεβρουάριο του 2021. Δηλαδή την ώρα που αρχίζει και φαίνεται ότι στην Ελλάδα θα ξεσπάσει επανάσταση στον Ελληνισμό, ήδη πάρα πολλά επαναστατικά κινήματα ταλαιπωρούν εντός εισαγωγικών βέβαια τους ισχυρούς της Ευρώπης. Ακόμα και η Ρωσία βιώνει ένα τέτοιο κίνημα, τους λεγόμενους Δεκεμβριστές. Τον Οκτώβριο του 20 έχει επαναστατήσει το Σύνταγμα Σιμεωνόφσκι, που είναι συνταγματικοί αξιωματικοί, οι οποίοι θέλουν να φέρουν φιλελεύθερες ιδέες στη Ρωσία και να μειώσουν βέβαια την απολυταρχία του Τσάρου. Όλα αυτά που περιγράψαμε δημιουργούν καταστάσεις έκρηξης, επαναστατικής έκρηξης. Όλο αυτό το περιβάλλον, όλες αυτές οι ζυμώσεις που γίνονται περιμετρικά, έρχονται τώρα και επηρεάζουν την Ελλάδα και την Ευρώπη βέβαια, γιατί έχουμε και όλα αυτά που περιγράφεται στην Λατινική Αμερική μέσω του τύπου, γιατί ο ευρωπαϊκός τύπος είναι πολύ ανεπτυγμένος εκείνη την εποχή. Ασφαλώς. Όλα αυτά γίνονται γνωστά στην Ελλάδα, στον ελληνισμό. Φυσικά υπάρχει ο παρικιακός ελληνισμός που μεταφέρει ακόμη περισσότερες ιδέες και στοιχεία και πληροφορίες. Υπάρχει ο Ιωάννης Καποδίστριας που θα αναφέρουμε τώρα λίγο τι γίνεται και θα το κλείσουμε με τα συνέδρια της Ιεράς Συμμαχίας. Υπάρχει όλη αυτή η ιδεολογική προετοιμασία από τον νεοελληνικό διαφωτισμό. Και ο Ρήγας βέβαια. Ο Ρήγας ασφαλώς μέχρι την εκτέλεσή του στο Βελιγράδι το 1790 και ασφαλώς το οργανωτικό κομμάτι της Συμμαχίας που ιδρύεται το 1814. Δηλαδή μια κατάσταση στην οποία πρέπει να πούμε ο ελληνισμός είναι σχεδόν έτοιμος, έχει προηγηθεί και το ελληνόψο ξενοδοχείο, θα τα πούμε και στην επόμενη εκπομπή, ο Λόγιος Ερμής, η φιλόμουση εταιρεία της Βιέννης και των Αθηνών. Δηλαδή υπάρχει η ιδεολογική αλλά και πολεμική προετοιμασία σε κάθε περίπτωση του ελληνισμού για να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις. Η Ιερά Συμμαχία τώρα, η οποία έχει προκύψει από μετά την ήττα του Ναπολέοντα και η οποία είναι ο ισχυρός παράγοντας στην Ευρώπη, τη συνιστούν καθαρά πολιταρχικά κράτη της Αυστρίας, της Ρωσίας, το πιο ισχυρό γερμανικό κράτος της εποχής, δεν υπάρχει ενιαία Γερμανία, και της Ρωσίας. Η τετραπλή συμμαχία που θα γίνει με την είσοδο και της Αγγλίας και η πενταπλή συμμαχία που θα γίνει με την είσοδο της Γαλλίας του 1818, της Γαλλίας της Παλινώστησης, έτσι, της Γαλλίας του Λουδοβίκου του 18ου. Η Ιερά Συμμαχία ανησυχεί για όλο αυτό το κλίμα. Οργανώνει μια σύσκεψη στο Τροπάου τον Οκτώβριο του 20, το συνέδριο της Ιεράς Συμμαχίας μέχρι το Δεκέμβριο περίπου, όπου συζητάει όλα αυτά τα ζητήματα. Και εκεί θα πάρθει και η απόφαση για την απολή Αυστριακού στρατού στη Νεάπολη. Δεν έχει ξεσπάσει ακόμα στο πεδίο η επανάσταση. Εισβολή που θα ενεργοποιηθεί και θα υλοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2021. Μέχρι το Μάρτιο θα έχει κατασταλεί η επανάσταση στη Νεάπολη. Το δεύτερο συνέδριο που μας ενδιαφέρει και θα το ξαναδούμε είναι το γνωστό συνέδριο του Λάιβα. Ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι το Μάιο της ίδιας χρονιάς. Θα κρατήσει περίπου 5 μήνες. Ενώ εξελίσσεται το συνέδριο του Λάιβαχ, που είναι οι 5 μεγάλοι της Ευρώπης, εκπροσωπούνται η Αγγλία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Πρωσία και η Ρωσία, θα φτάσουν και τα νέα για την Ελληνική Επανάσταση τον Μάρτιο του
στις 7 Μαρτίου του 1821. Εκεί πέρα θα συγκλονιστούν οι Ευρωπαίοι ηγεμόνες από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης. Θα φτάσει συγκεκριμένα η λύση για το κίνημα του Υψηλάντη στις ηγεμονίες, να είμαστε πιο ακριβώς. Στις 14 του Μαρτίου θα αποδοκιμαστεί ο Υψηλάντης από τον Τσάρο και ευτυχώς η Ελληνική Επανάσταση θα σωθεί με τη ρήτρα της ουδετερότητας που θα επιβάλλει ο Καποδίστριας, δηλαδή τη μη εμπλοκή ευρωπαϊκών στρατών στον ελλαδικό χώρο, διότι υπήρχε σχέδιο όπως παντού να σταλούν ευρωπαϊκά στρατεύματα και να καταστέλουν τις επαναστάσεις εν τη γενέση. Χρονικά, αυτά, χρονικά ναι. Για να το ταξινομήσουμε λίγο, η Ελληνική Επανάσταση είναι η πρώτη που ξεσπά μετά την Γαλλική Επανάσταση στα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια όχι, η πρώτη που ξεσπά είναι η Σερβική, 804-3, κρατάει 9 χρόνια. Ταυτόχρονα γίνεται και Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Έχουμε επίσης επανάσταση Σερβική το 14 και το 15-17. Στην επανάσταση στα Βαλκάνια συμβάλλουν και οι βλάχοι του Θεόδωρου Βλαδιμιρέσου. Πρέπει να τους αναφέρουμε γιατί είναι σε συσχέτιση και συνεργασία στο πρώτο διάστημα τουλάχιστον με τη Φινική Εταιρεία. Στις 17 Ιανουαρίου του 2021 στην περιοχή της Μικρής Βλαχίας, όπως λέγεται, στην Κραϊό, οι βλάχοι του Βλαδιμιρέσκου θα κινητοποιηθούν στρατιωτικά εναντίον των Τούρκων. Εκεί βρισκόμαστε, γιατί το όριο για μας πρέπει να είναι στο μυαλό μας η 22 Φεβρουαρίου του 1821, όταν ο Υψηλάντης θα περάσει τον Πόθο δηλαδή. Έχουν μπει ήδη οι Έλληνες στο Γαλάτσι στις 21 Φεβρουαρίου και θα κινήσει την Επανάσταση. Αντικείμενο που θα δούμε σε άλλη εκπομπή. Υπάρχουν τα σχέδια της Φοινικής Εταιρείας και όλα αυτά τα οποία θα δούμε. Και θα κλείσω λίγο με την υπόθεση του Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς είναι το πιο θετικό στοιχείο για την Ελληνική Επανάσταση. Ο Αλή Πασάς είναι ένας πολύ ισχυρός ηγεμόνας. Είναι στο Πασαλίκι των Ιωαννίνων από το 1787. Σιγά σιγά με την ικανότητα και τη μεθοδικότητά του θα κυριαρχήσει στην ευρύτερη περιοχή της Ιππήρου. Μέχρι το 1812 μάλιστα θα κατέχει και την Πελοπόννησο. Ελέγχει όλη τη Στερεά. Ελέγχει τη Βόρεια Εύβοια. Ελέγχει τη Θεσσαλία. Τη Δυτική Μακεδονία μέχρι την Άουσα. Σχεδόν μέχρι τον Αξιό δηλαδή. Ελέγχει ένα σημαντικό κομμάτι της Βορείας Ιππήρου και της Κεντρικής Αλβανίας μέχρι το Ελβασάν, την Αυλώνα. Και ένα κομμάτι, αυτό που συνιστούν σήμερα τα Σκόπια, το κράτος των Σκοπίων, νοτιοδυτικά, κοντά στην περιοχή της Οχρίδου. Αυτό είναι ένα κράτος πρωτόγνωρο, δηλαδή ουσιαστικά καλύπτει όλα τον ελλαδικό χώρο σχεδόν και τα Δυτικά Βαλκάνια. Και είναι ένα κράτος αντίπαλο, το οποίο είναι με τεράστιος κίνδυνος για τον Σουλτάνο. Ο σύμβουλος του Σουλτάνου, ο Χαλέντ Εφέντης, είναι τρομερός εχθρός του Αλή Πασά, όπως είναι και ο Ισμαήλ Πασόμπης, ένας πρώην στρατηγός του Αλή Πασά, γραμματέας του γιου του Πελή, ο οποίος ενημερώνει τον Σουλτάνο ότι εκεί πέρα κάτι μεγάλο ετοιμάζεται. Ότι δηλαδή ο Αλή Πασάς είναι σε μια κατάσταση όχι απλά αυτονόμησης, αλλά και σχεδόν ανατροπής του Σουλτάνου. Δηλαδή να γίνει Σουλτάνος στη θέση του Σουλτάνου. Έτσι, την άνοιξη του 1820, με διάταγμα της πύλης, αυτό το χατσερίφ που αναφέρει και ο Κουτσονίκας, ο Αλή Πασάς κηρύσσεται έκτο. Σιγά σιγά αρχίζουν και συγκεντρώνονται στρατεύματα από παντού για να επιτεθούν στον Αλή Πασά. Σημειώνω, είμαστε στο καλοκαίρι του 20, 20 μήνες πριν ξεσπάσει δηλαδή η Ελληνική Επανάσταση. Αυτό είναι δώρο Θεού για την Φοινική Εταιρεία, η οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία. Και αυτό θα είναι ίσως και ένα σημείο που θα θίξουμε στις επόμενες εκπομπές για το αν ήταν όριμες συνθήκες για να γίνει η Επανάσταση. Ασφαλώς, ασφαλώς. Αυτό απαντάει και πάρα πολύ σε αυτό ακριβώς το ερώτημα που υπάρχει μέχρι τις μέρες μας, δηλαδή αν ο καιρός ήταν κατάλληλος, αν οι συνθήκες ήταν όριμες. Και όπως είδαμε, υπήρχαν και όριμες συνθήκες, δηλαδή μια γενική κατάρρευση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και αρνητικές συνθήκες όπως είναι η ισχυροποίηση των αντιδραστικών δυνάμεων της Ευρώπης στα πλαίσια της Ιεράς Συμμαχίας για καταστολή κάθε επαναστατικού κινήματος. Η περίπτωση του Αλή Πασά είναι, ας το πούμε, το κλειδί της απάντησης, διότι ο Αλή Πασάς όχι μόνο θα δεχθεί την επίθεση του Σουλτάνου, αλλά έχει και αυτό σχέδια να φτάσει μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, έχει σχέδια πριν δράσει, βέβαια, ο Σουλτανικός στρατός, να συγκεντρωθούν όλες οι δυνάμεις του με επικεφαλή στον Ουμερβριόνι, τον Σιλικταρκόντα, τον Άγο Βάσχαρη στη Θεσσαλονίκη.
και από εκεί να βαδίσουν προς την Κωνσταντινούπολη. Και δεν θα προλάβει υπάρχει, υπάρχει και κάτι, κύριε Βάρσο, υπάρχει κάτι και στο ενδιάμεσο. Θέλω να μας πείτε, να αληθεύει σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε εξετάσει. Αληθεύει ότι ο Αλή Πασάς είχε κάνει υπόμνημα στην πύλη για την προετοιμασία της Επανάστασης, αλλά δεν έγινε πιστευτός επειδή είχε την πανουργία και γνωρίζανε στην πύλη πώς λειτουργεί? Βεβαίως. Θα σας το απαντήσω σε ένα λεπτό. Να κλείσω λίγο την προηγούμενη φράση μου. Ο Σουλτάνος αντιδρά, συγκεντρώνει στρατεύματα και όλοι κατευθύνονται προς τα Γιάννενα. Συμμετέχει ο Μουσταΐς της Κόδρας, πασάδες από τον Νότο, από τη Στερεά, ο Δράμαλης μέσω της Θεσσαλίας. Η στρατηγή όμως του Αλή Πασά αυτομολογεί. Δηλαδή, ο μεγάλος στρατός που συγκέντρωνε θα παραδοθεί σε επαφή με τους Σουλτανικούς και θα αυτομολύσουν, το ίδιο και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Και πολύ σύντομα ο Αλή Πασάς θα βρεθεί εγκλωβισμένος στα Γιάννενα και θα πολιορκείται στενά ήδη από τον Οκτώβριο του 20. Όμως αυτό είναι πολύ θετικό για την ελληνική υπόθεση, διότι δεκάδες χιλιάδες Οθωμανικού στρατού βρίσκονται στα Γιάννενα, απασχολούμενες με την περίπτωση της ασίας του Αλή. Και μετά, μάλιστα, την αποτυχία του Ισμαήλ Πασόμπε, ο οποίος στρατιωτικά προφανώς είναι ο ικανότερος άνθρωπος που θα έπαιρνε σε πέραση την καταστολή του κινήματος του Αλή, θα αντικατασταθεί από το Χουρσίτ. Ο Χουρσίτ είναι πάρα πολύ ικανός στρατηγός, είναι ο Πασάς της Πελοποννήσου από Νοέμβριο του 20. Και με Οθωμανικά στρατεύματα από την Πελοπόννησο, σημειωτέω να αδειάζει σε κάποιο βαθμό, όχι πλήρως, η Πελοπόννησο, αλλά αρκετά από Οθωμανικό στρατό, ο Χουρσίτ θα κατευθυνθεί το Γενάρη του 21 στη Γιάννενα για να αναλάβει ο ίδιος προσωπικά την πολιορκία. Ο Χουρσίτ είναι και ο νικητής των Σέρβων. Είναι ο καλύτερος στρατηγός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκείνη τη στιγμή. Έχει τεράστιο κύρος και θεωρείται ότι αυτός θα φέρει σε πέρας την καταστολή του κινήματος του Αλή Πασά. Γι' αυτό που είπατε τώρα, η φιλική εταιρεία καθώς αναπτυσσόταν και αποκτούσε σιγά σιγά, ιδίως με το 1818 που μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όλο και πιο κοντά δηλαδή στον ελληνισμό, το μυστικό αρχίζει και διαρρέει, όπως είναι αντιληπτό. Δηλαδή τα μέλη γίνονται χιλιάδες και κατά συνέπεια δεν μπορεί να κρατήσει αυτό το μυστικό. Έχουμε πολλές περιπτώσεις, όχι ακριβώς μόνο προδοσίας, αλλά και διαρροής μυστικού. Ο Αλή Πασάς από το Μάιο του 20 ήδη έχει πληροφορηθεί από το Δήμο της Άκυνθος, το οποίο είναι ένας αντίπαλος του Κολοκοτρώνη, ότι πρόκειται να γίνει επανάσταση. Αυτό το μεταφέρει στο Μέτλαντ, τον Άγγλο διοικητή, τον Άγγλο αρμοστή των Επτανήσων, και στο Σουλτάνο. Στο Σουλτάνο όμως, στο σουλτανικό περιβάλλον, γίνεται μια κακή ερμηνεία. Ο Χαλέντε Φέντης, ο οποίος είναι μεγάλος εχθρός του Λίγου, είπαμε και προηγουμένως, θεωρεί ότι όλα αυτά είναι ραδιουργίες του Αλή Πασά, ότι δεν υφίσταται στην πραγματικότητα πιθανότητα κινήματος στην Ελλάδα και επανάσταση. Οπότε θεωρούν ότι όλα θα τα κάνει ο Αλή Πασάς για να γλιτώσει. Και κατά συνέπεια δεν δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά. Όμως και άλλες πληροφορίες, όπως είναι ο Αλέξανδρος Κουμουνδουράκης, στη Μάνη, εχθρός του Πετρόμπε, ο οποίος λέει για το μυστικό της Επανάστασης στον Στράγκφορντ, τον Άγγλο πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά ήταν γύρω στην άνοιξη του 20. Και ο Στράγκφορντ με τη σειρά του, γιατί η Αγγλία είναι εξαιρετικά φιλότουρκη εκείνη την περίοδο, ίσως δεν έχει αλλάξει και ποτέ αυτό, μεταφέρει το μήνυμα στο Σουλτάν. Είναι η περίπτωση του Ασημάκη Θεοδόρου, ο οποίος είναι φιλικός προδότης, δηλαδή το Φεβρουάριο του 21 μεταφέρει τα νέα της Επανάστασης του Χαλέντε Φέντη, ο οποίος και αυτός τα αγνοεί υπ' αυτή την έννοια. Υπάρχει περίπτωση του Δημήτρου Ήπατρου στην Άουσα που σκοτώθηκε και τον Οκτώβριο του 20 περιέψαν γράμματα και επιστολές στα χέρια των Τούρκων. Και η πιο κλασική περίπτωση είναι η σύλληψη του Αριστίδη Παπά, ο οποίος είναι φιλικός και προσπαθεί να φτάσει στη Σερβία για να έρθει σε επαφή με τους Σέρβους την εποχή που η Ψηλάντης ήδη έχει μπει στις ηγεμονίες, 27 Φεβρουαρίου του 21, και συλλαμβάνεται. Και το μυστικό πλέον αρχίζει και διαρρέει. Ο Αλή Πασάς κυρίως έπαιξε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή έχουμε αυτές τις 6 περιπτώσεις που σας το ανέφερα, αλλά δεν έγινε πιστευτός για κακή τύχη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ασφαλώς. Και κλείνω λέγοντας ότι η φιλική εταιρεία προσπαθεί να αξιοποιήσει πάρα πολύ αυτή τη συγκυρία και γι' αυτό οι Σουλιώτες περνάνε από την Κέρκυρα και ήδη αρχικά δίθεν ως σύμμαχοι του Σουλτάνου εναντίον του παραδοσιακού εχθρού τους, του Αλή Πασά, για να τον εκδικηθούν. Έχουν φύγει από το Σούλι το 1803 οι Σουλιώτες και περνάνε απέναντι ως δίθεν σύμμαχοι. Αρχές Δεκεμβρίου του 20 όμως θα ταχθούν ανοιχτά με τον Αλή Πασά, θα απελευθερώσουν το Σούλι και ουσιαστικά οι Σουλιώτες είναι οι πρώτοι που θα ξεκινήσουν τον ένοπλο αγώνα
τον Δεκέμβριο του 20. Οι υπόλοιποι ακολουθούν μετά, οι Μανιάτες 17 Μαρτίου, τα Καλάβερ 21 Μαρτίου. Δηλαδή είναι μια συνεχής διαδικασία κατά την οποία ξεσπάνε κινήματα, τα οποία θα ενοποιηθούν με το κεντρικό σύνθημα της 25ης Μαρτίου, όπως έχει οριστεί στην Βοστίτσα, το Αίγιο δηλαδή της Πελοποννήσου, και στη σύσκεψη των ρουμελιωτών πλαρχηγών στη Λευκάδα, στο νησί της Λευκάδα, στις 30 Ιανουαρίου. Η Σουλιώτης είναι η πρώτη που θα απελευθερώσουν το Σούλι μετά από 17 χρόνια και θα ενισχύσουν τον Αλή Πασά στη λογική να συνεχίζεται αυτή η σύγκρουση του Αλή με τους Σουλτανικούς, που φυσικά βοηθάει τα μέγιστα την ελληνική υπόθεση. Ωραία, όλο αυτό που μας περιγράψατε ήταν πολύ ενδιαφέρον για να μπούμε και στο κυρίως θέμα που είναι η προετοιμασία της Επανάστασης, που θα το αναλύσουμε στην επόμενη εκπομπή. Κύριε Βάρσο, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την εξιστόρηση των γεγονότων και τις λεπτομέρειες που αναφέρατε. Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου διαθέσατε και ελπίζω να ήταν ωφέλιμος για τους ακροάτες μας. Σίγουρα, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.